Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 685. Είναι από το βιβλίο Ιερεμίας. Ιερεμίας ο προφήτης. Κεφάλαιο ΙΕ και εδάφιο 15. Σελίδα 615. Κεφάλαιο 15 και εδάφιο 15. Σελίδα 685 από το βιβλίο Ιερεμίας ο προφήτης. «Συ, Κύριε, γνωρίζεις, ενθυμήθητέ με και επίσκεψέ με και εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου και εκδίκησόν με από τον καταδιωκόντον με. Μη με αρπάσεις εν τη μακροθυμία σου, γνώρισον ότι δια σε υπέφερα ονειδισμών. Καθώς ευρέθησαν οι λόγοι σου, κατέφαγον αυτούς. Και ο λόγος σου το ενεμή χαρά και αγαλίασης της καρδίας μου. Διότι το όνομά σου εκλήθη επ' εμέ, Κύριε Θεέ των δυνάμεων. Δεν εκάθισα εν συνεδρίο χλεβαστών και συνεφράνθην. Εκάθισα μόνος εξαιτίας της χειρός σου, διότι εσύ με ενέπλησες αδημονίας. Διατί ο πόνος μου είναι παντοτινός και η πληγή μου ανίατος, μη θέλουσα να ιατρευθεί. Θέλεις είστε διόλου εις εμέ ως ψεύστης και ως ύδατα απατηλά. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν και θέλεις είστα σε ενώπιόν μου. Και αν αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου, θέλεις είστε ως το στόμα μου. Αυτοί ας επιστρέψω συν προσέ, αλλά σύ μη επιστρέψεις προς αυτούς και θέλω σε κάμει προς τούτον των λαών οχυρών χαλκούνι τείχος και θέλω σε πολεμήσει, αλλά δεν θέλω συν υπερισχύσει εναντίον σου. Διότι εγώ είμαι με τα σούδια να σε σώζω και να σε ελευθερώνω, λέγει Κύριος. Και θέλω σε ελευθερώσει εκ της χειρός των πονηρών και θέλω σε λυτρώσει εκ της χειρός των καταδυναστευόντων. Αμήν. Ο Ιερεμίας, που το όνομά του σημαίνει «Ο Κύριος υψώνει», ο Ιερεμίας είναι ένας δούλος Θεού που από μικράς ηλικίας ο Θεός τον εκάλεσε και τον οδήγησε για το έργο του. Και του έδωσε συγκεκριμένη εντολή. Και ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο Ιερεμίας είπε ότι «εγώ είμαι μικρό παιδί, Κύριε, τι μπορώ να κάνω?» Και ο Κύριος του είπε «θα κάνεις ακριβώς αυτά που θα σου πω. Όπου σε στέλνω εγώ, εκεί και μόνο εκεί εσύ θα πηγαίνεις. Και ό,τι σου λέω εγώ, αυτά και μόνο αυτά εσύ θα λες. Και μη φοβάσαι, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου να σε ελευθερώνω πάντοτε». Και στη συνέχεια, αφού του έδωσε μια πνευματική όραση λέγοντάς του ότι «ιδού έβαλα τους λόγους στο στόμα σου», του εξήγησε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το έργο του. «Ιδού εγώ σε έθεσα, ως στήλην σιδηράν και τύχη χάλκινα, εναντίον πάσης της γης, εναντίον των βασιλέων του Ιούδα, εναντίον των αρχόντων, εναντίον των ιερέων, εναντίον του λαού της γης, και γνώρισε ότι θα σε πολεμήσουνε, αλλά δεν θα υπερισχύσουν εναντίον σου, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου». Και πράγματι ο Ιερεμίας άρχισε να ζει σαν προφήτης του Κυρίου καθώς ήταν και να εργάζεται ακριβώς το έργο που ο Θεός του χάρισε καθώς τον απέστελε. Πήγαινε όπου τον έστελνε και έλεγε ό,τι του έλεγε ο Θεός. Αλλά καθώς περνάγαν τα χρόνια, τα πράγματα άλλαξαν. Και ο Ιερεμίας έβλεπε τις υποσχέσεις του Θεού να μην πραγματοποιούνται ακριβώς όπως του είχε πει, ότι θα είμαι μαζί σου, θα σε ελευθερώνω, να μην φοβάσαι. Αντιθέτως, βλέπει τη ζωή του να τον καταδιώκουνε. Μάλιστα ομολογεί και λέει «Κύριε, με κατάτησες άνδρα έριδος και φιλονικίας. Όλοι με καταδιώκουνε, όλοι με ονειδίζουνε. Αν και εγώ», και βλέποντας και τη ζωή του, είναι ευχαριστημένος από αυτά που έχει κάνει, δεν βλέπει τίποτα κακό, «αν και εγώ δεν συνεκάθισα
σε συνέδριο χλεβαστών, ούτε εφράνθηκα μαζί τους, και μόνος μου καθόμουνα, καθώς με ενέπλησα σαν δημονίας. Αλλά τίποτα καλό δεν πηγαίνει. Και με παράπονο, κάνοντας κρίση, καθώς βλέπει, κάνοντας κρίση και προς το Θεό ακόμη από αυτά που ζει, ομολογεί και λέει, ο πόνος μου είναι παντοτινός, η πληγή μου ανίατος. Θα είσαι εντελώς σαν ψεύτης σε μένα? Θα είσαι εντελώς σαν ύδατα απατηλά σε μένα? Εγώ έκανα ό,τι μου είπες, έμεινα στον αγιασμό, θα έλεγα εγώ με δικά μας λόγια, αλλά οι υποσχέσεις σου δεν πραγματοποιήθηκαν. Με ονειδίζουν, με ταλαιπωρούν, με καταδιώκουν και εσύ δεν με ελευθερώνεις. Και επειδή δεν καταλαβαίνει, περιμένει απάντηση από το Θεό. Πες μου τέλος πάντων τι γίνεται, ποια είναι η γνώμη σου, ποια είναι η άποψή σου. Και ενώ περιμένει λόγια παρηγοριάς και ενίσχυσης, ο Θεός του λέει, εάν μετανοήσεις, αν επιστρέψεις, τότε εγώ θα σε αποκαταστήσω πάλι. Και τότε θα είσαι ενώπιόν μου. Αν μετανοήσεις και αν επιστρέψεις. Καταλαβαίνετε, αδερφοί αγαπητοί, την έκπληξη του Ιερεμία. Αλλά και την έκπληξη για το οποιοδήποτε από εμάς. Να κάνουμε κατά τη συνείδησή μας, που όχι μόνο δεν μας ελέγχει ο Σουδέν, γι' αυτό έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, να μην στηριζόμαστε στη συνείδησή μας που δεν μας ελέγχει, αλλά στο Θεό που μας ανακρίνει. Να μην βρίσκει ελάττωμα στη ζωή του, να βλέπει ταλαιπωρία στη ζωή του και το χειρότερο από όλα να του λέει ο Κύριος, πρέπει να μετανοήσεις. Από πού να μετανοήσω? Τι να κάνω? Και συνεχίζει ο Θεός. Εάν μάθεις, που δεν ξέρεις, να αποχωρίζεις το τίμιον από το αχρίου, δεν το ξέρεις αυτό ακόμη, δεν το έχεις μάθει. Και αν στην αρχή το ήξερες, τώρα δεν το ξέρεις. Εάν μάθεις να αποχωρίζεις το τίμιο από το αχρίου, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Και του εξηγεί. Αυτοί πρέπει να έρθουν σε σένα και όχι εσύ σε μένα και όχι εσύ σε αυτούς. Αυτοί να επιστρέψουν σε σένα, εσύ μην επιστρέψεις σε αυτούς. Για να δούμε δηλαδή τι κάνεις εσύ, Ιερεμία, μέχρι τώρα. Εγώ σε έστειλα, τους είπες και κάτσε εκεί και άρχισες να τους ακούς. Λυπάσαι. Η καρδιά σου θλίβεται. Και έρχεσαι και μου λες εμένα αυτά που ακούς. Και έρχεσαι και προσεύχεσαι σε μένα υπέρ αυτών. Μα αυτό είναι το συναίσθημά σου. Μα αυτό είναι το φρόνημα τη σάρκα σου. Δεν είναι αυτό που εγώ σου είπα. Εγώ δεν σου είπα πήγαινε σε αυτούς, άκου τι λένε και έλα πέστα μου. Εγώ σου είπα έλα σε μένα να σου πω τι θα πεις αυτούς. Τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Εγώ δεν σου είπα να προσεύχεσαι υπέρ αυτών. Εγώ σου είπα ότι σε έθεσα εναντίον αυτών. Και μάθε ότι και αν ο Μωυσής και ο Σαμουήλ ακόμη στεκόντουσαν ανάμεσά μου, η ψυχή μου δεν θα ήταν υπέρ του λαού τούτου. Εγώ δεν θέλω να προσεύχεσαι να διορθώσω αυτά που δεν διορθώνονται. Εγώ σου λέω να κηρύξεις να διορθώσουν αυτοί αυτά που διορθώνονται. Φύγε από αυτούς και έλα σε μένα.
Πάψε να προσεύχεσαι υπέρ αυτών και άκουσε εμένα. Δεν πρέπει να οδηγήσει εσύ προφήτη του Θεού που σε υψώνει ο Θεός από τα συναισθήματά σου, από την καρδιά σου και να εργάζεσαι το έργο έτσι όπως εσύ το καταλαβαίνεις. Να λες σε μένα αυτά που εσύ βλέπεις. Εγώ δεν σε κάλεσα γι' αυτό. Εγώ σε κάλεσα να έρχεσαι σε μένα, εγώ να σου εξηγώ. Εγώ να σου αποκαλύπτω, εγώ να σου φανερώνω την κατάστασή τους και εγώ να σε αποστέλω και εγώ να βάζω στο στόμα σου τα λόγια τα δικά μου που θα τους λες, μήπως και μετανοήσουν. Δεν είναι να μετανοήσω εγώ, λέει ο Θεός. Να μεταμεληθώ θέλεις, να αλλάξω γνώμη υπέρ αυτών. Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί αυτοί είναι μέσα στην παρανομία. Μέσα στις ψευδοδιδασκαλίες και ο προφήτης και ο ιερεύς εμπορεύονται. Δεν διορθώνονται με το να μεταμεληθώ εγώ. Τα πράγματα θα διορθωθούν με το να μετανοήσουν αυτοί. Τελείως διαφορετική προσέγγιση, λέει ο Θεός στον Ιερεμία, πρέπει από εδώ και στο εξής να έχεις και να στέκεσαι. Όχι υπερασπιζόμενος αυτούς, αλλά υπερασπιζόμενος το λόγο μου. Όχι να μου παραπονιέσαι και να με παρακαλάς υπέρ αυτών, αλλά να στέκεσαι στην αλήθεια των λόγων μου. Γιατί ο λόγος μου είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη μεταμόρφωση. Όχι τα παρακάλια σου, η θλίψη σου, η στενοχώρια σου και οι προσευχές σου. Οι προσευχές σου δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα. Δεν θα φέρουν καμία διόρθωση. Δεν σου λέω να προσεύχεσαι υπέρ αυτών, σου λέω να κηρύττεις. Σου λέω να μεταφέρεις το θέλημά μου, όχι να μου μεταφέρεις το θέλημά τους. Δεν με ενδιαφέρει το θέλημά τους, το ξέρω. Και ο Μωυσής ακόμη και ο Σαμουήλ αν προσευχόταν υπέρ αυτών, η ψυχή μου δεν θα άλλαζε υπέρ αυτών. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι υπέρ αυτών. Αλλά η διόρθωση δεν έρχεται με τη λογική τη δική σου. Η αποκατάσταση δεν έρχεται με την προσευχή τη δική σου. Η διόρθωση, η αποκατάσταση θα έλθει με το λόγο το δικό μου. Με το θέλημα το δικό μου. Με το κήρυγμα το δικό σου. Με τον έλεγχο το δικό μου. Με την υπακοή τη δική σου. Όχι την υπακοή στα λόγια του, τους, αλλά την υπακοή στο λόγο μου. Το κατάλαβες η Ιερεμία? Γιατί γκρεμίζεται δίπλα σου η δύναμή μου? Γιατί χάνεται η αποτελεσματικότητα των λόγων σου? Γιατί έχεις πάρει λάθος κατεύθυνση. Παρασύρεσαι από το συναίσθημά σου, από τη γνώμη σου, από την άποψή σου, από τη συνείδησή σου, από αυτό το οποίο εσύ θεωρείς σωστό. Αλλά δεν είναι το σωστό αυτό που νομίζεις. Το σωστό είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Μην αλλάζεις την αποστολή που εγώ σου έδωσα. Μην αλλάζεις την οδηγία την οποία εγώ σου φανέρωσα. Μη μεταφέρεσαι σε δικές σου σκέψεις, σε δικές σου απόψεις, ταμπουρώνεσαι και κάμεις όχι δικαίαν κρίση όπως νομίζεις, αλλά άδικον κρίση και για αυτούς αλλά και για το Θεό περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, στη ζωή μας να κάνουμε δικαία κρίση. Δικαία κρίση. Μην κρίνετε, λέει
ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κατά την όψη, αλλά την δικαίαν κρίση κρίνατε. Μην κρίνεις με αυτά που καταλαβαίνεις εσύ, γιατί θα χάνεται η δύναμή μου, θα αδυνατίζεις, θα αδυνατίζεις, θα αδυνατίζεις και θα αποκάμεις. Ψάξε να βρεις τη δικαία κρίση. Και η δικαία κρίση δεν είναι έτσι όπως εσύ νομίζεις, αλλά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός λέει ότι εγώ κάνω δικαίαν κρίση, η κρίση η δική μου είναι δικαία, γιατί δεν φρονώ, να το βρω όμως από μέσα, διότι δεν ζητώ το θέλημα το δικό μου, που το θέλημα το δικό του, του η Ιερεμία ποιο ήταν, ελέησε τους Κύριε, βοήθησε τους, χάνονται. Δεν είναι η δικαία κρίση αυτή. Η δικαία κρίση είναι αυτό που κάνω εγώ, λέει ο Χριστός, διότι δεν ζητώ το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα αυτού που με απέστειλε. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο και στο μήνυμα του Θεού. Ποιος είναι ο απεσταλμένος σου? Ποιον απέστειλε ο Θεός σε σένα? Αυτόν το θέλημα θα κάνεις. Δεν θα κάνεις το θέλημα της γυναίκας, του άντρα σου, των παιδιών σου. Δεν θα τους γίνει καλό. Δεν θα κάνεις το θέλημα το δικό σου. Δεν θα έχεις καλά αποτελέσματα. Τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο άσχημα. Ψάξε να βρεις, να ψάχνουμε να βρούμε στη ζωή μας το θέλημα του Ιησού Χριστού. Γιατί όπως ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστόν επί της γης, όπως ο Θεός απέστειλε κάποτε τον Ιερεμία στο λαό του Ιούδα, τώρα ο Ιησούς Χριστός μας έχει αποστείλει. Είμαστε απεσταλμένοι. Δεν είμαστε αυτοκέφαλοι, ξεροκέφαλοι, χωρίς κεφαλή. Κεφαλή μας τον ανδρών είναι ο Χριστός. Κεφαλή των γυναικών είναι ο άντρας, του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Όσο και αν η συνείδησή μας δεν μας ελέγχει, όπως του Ιερεμία, Κύριε, τι να πω, ούτε αμάρτησα, ούτε συνεκάθισα με χλεβαστές, έκανα ό,τι μπορούσα και νόμιζα καλύτερο. Κανένα αποτέλεσμα αν κάνεις ό,τι μπορείς και ό,τι νομίζεις καλό. Τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο χειρότερα. Όλο και πιο χειρότερα. Και το κακό δεν θα είναι μόνο στη ζωή σου. Θα είναι το σημαντικότερο κακό ότι ο αγώνας σου θα είναι μάταιος. Θα αγωνίζεσαι και τα αποτελέσματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Μην περπατάς κατά τη σάρκα. Ζήτησε περπάτημα καινούριο. Ένα καινούριο περπάτημα. Το απαρχής περπάτημα. Η Ιερεμία, του λέει ο Θεός. Το απαρχής περπάτημα. Όχι αυτό που σου βγήκε με το πέρασμα του χρόνου, μέσα από συναισθήματα, από γνώμες, από απόψεις, από ακούσματα, από ερεθίσματα ανθρώπων. Δεν σε απέστειλα να τους ακούς και να μου λες. Σε απέστειλα εμένα να ακούς και να τους λες. Και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Πρέπει να μετανοήσεις, η Ιερεμία. Πρέπει να μετανοήσεις. Εάν καταλάβεις, αν μετανοήσεις και επιστρέψεις πάλι σε μένα για να μ' ακούς, όχι για να μου μιλάς, όχι να μου ζητάς, να μ' ακούς. Αν επιστρέψεις πάλι σε μένα για να μ' ακούς, τότε εγώ θα σε αποκαταστήσω όπως είσαι ένα μικρό παιδί που δεν είχες επηρεαστεί από καταστάσεις, από λόγια ανθρώπινα, από διδασκαλίες, ετωροδιδασκαλίες, φαντασιώσεις πνευματικές, χριστιανικές, όπως ήσουν στην αρχή.
αν επιστρέψεις, τότε εγώ πάλι θα σε αποκαταστήσω. Η αποκατάστασή σου δεν εξαρτάται από μένα. Εγώ σε περιμένω. Από σένα εξαρτάται να έρθεις. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Εμείς να γυρίσουμε, αδερφοί. Εμείς να γυρίσουμε στην πρώτη αγάπη, στα πρώτα ακούσματα, στον πρώτο ζήλο, στην πρώτη αλήθεια. Δεν γινόμαστε, γιατί ο Ιερεμίας, ξέρετε τι έγινε, αφεντικό. Κύριε, κάνε έτσι. Κάνε αλλιώς, κάνε αλλιώτικα. Και του λέει, όχι, γύρνα και γίνε δούλος. Και ο δούλος ξέρει τι κάνει. Κάθεται προσοχή και ακούει. Ο άγγελος Γαβριήλ, ξέρετε τι είπε. Είμαι παριστάμενος ενώπιον του Κυρίου και περιμένω να ακούσω, να μου πει για να πάω. Αυτός είναι ο χριστιανός των εσχάτων ημερών. Παρίσταται ενώπιον του Κυρίου πάντοτε, με υπομονή και περιμένει να ακούσει τι ο Κύριος θα του πει για να εκτελέσει. Εάν μετανοήσουμε, ο Κύριος θα μας φέρει κοντά του και θα στεκόμαστε ενώπιον του. Και τότε θα γνωρίζουμε να αποχωρίζουμε το τίμιον από του αχρίου. Γιατί? Ποιο είναι το κριτήριο να καταλάβω το τίμιον από του αχρίου? Μόνο ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Μόνο ο Λόγος του Θεού είναι το κριτήριο για να αποχωρήσεις το τίμιον από του αχρίου. Τίποτα άλλο. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Εάν αποχωρήσεις λοιπόν το τίμιον από του αχρίου, τότε θα είσαι σαν το στόμα μου. Και πρόσεξε τώρα, μην ξαναπας πίσω σε αυτούς. Σε μένα θα άρχεσαι, μην τυχόν και αυτοί έρχονται σε σένα, δηλαδή σε μένα. Το επαναλαμβάνω. Πρόσεξε, μην ξαναπας πάλι σε αυτούς. Σε μένα θα έρχεσαι, θα βλέπουνε, μπορεί να μετανοήσουνε και έρθουνε προς εσένα, δηλαδή σε μένα, που είναι το ζητούμενο. Και τότε, τότε, μόνο τότε εγώ θα σε κάνω λαόν, θα σε κάνω προς τούτον το λαόν χαλκούν τείχος. Τότε θα σου δώσω δύναμη. Τότε θα έχεις εξουσία. Τότε θα είσαι ο Ιερεμίας, ο δούλος του Κυρίου. Τότε. Και μάθε ότι τότε, τότε θα ξεσηκωθούν όλοι εναντίον σου. Θα σε πολεμήσουνε. Αλλά κανένας δεν θα υπερισχύσει εναντίον σου, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου να σε σώζω και να σε ελευθερώνω. Ιερεμία, μια καινούρια ζωή. Ιερεμία, ένας καινούριος δρόμος, μια καινούρια θέση. Και θα σε ελευθερώνω εκ της χειρός των πονηρών και θα σε λυτρώνω εκ της χειρός των κατεδυναστευόντων. Άρα η ελευθερία του Θεού προς τον Ιερεμία, η ευλογία του Θεού προς τον Ιερεμία δεν εξαρτάται από τις οικεσίες του, από τις παρακλήσεις του, από τις νηστείες του και τις προσευχές του, αλλά εξαρτάται από την κατανόηση του θελήματος του Θεού, από την επίγνωση του τι ο Θεός θέλει, δηλαδή από το πνεύμα και το φρόνημα του Κυρίου. Όσοι δεν έχουν το πνεύμα του Χριστού δεν είναι αυτού. Και αν ο Θεός είναι με θυμόν, τότε κανείς δεν μπορεί να είναι καθημόν. Η ζωή μας λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, δεν εξαρτάται από το πόσο κλαις, πόσο προσεύχεσαι, πόσο νηστεύεις, πόσο εξητάς, πόσο πιστεύεις, ούτε από τον αγιασμό σου ακόμη. Όλα αυτά είναι απαραίτητα, αλλά δύο, νούμερο δύο.
Το νούμερο ένα είναι ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και δεν αμφιβάλλει καθόλου το Ευαγγέλιο λέγοντάς μας «Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό». Και Θεός ήτο ο Λόγος. Και αν εφ' αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Ο Λόγος, αδερφοί αγαπητοί, είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Με το Λόγο του ο Θεός επίησε τα πάντα. Ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που τον πιστεύουν. Σήμερα λοιπόν μας προσκαλεί ο Θεός να ξεκινήσουμε μια καινούργια αρχή με το Λόγο του τον Άγιο. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Πρόσεχε τον εαυτό σου αλλά και τη διδασκαλία, γιατί τούτο πράττον και τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Αμήν.